Στο αρχαίο θέατρο Ντόμ Φιλίππων βρέθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου η πρώην υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, προκειμένου να παρακολουθήσει την παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου που ανεβάζει την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η πρώην υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ανήρθε σε φωτογραφία με την ηθοποιό Μαρία Ναφλιώτου μετά την παράσταση της Ηλέκτρας του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακοσταντίνου. Η τομεάρχης πολιτισμού της Νέας Δημοκρατίας, Όλγα Κεφαλογιάννη, δεν πέρασε τελικά από το Δημαρχείο, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τη Δήμαρχο Καβάλας λόγω καθυστέρησης της πτήσης και κατευθύνθηκε αμέσως για το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, συνοδευόμενη από τον Μακάριο Λαζαρίδη. Εκεί συνομίλησε με τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, αλλά και με την πρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας, Κορίνα Χιώτη Πρασά. Η Όλγα Κεφαλογιάννη διενυκτέρευσε στην πόλη της Καβάλας, ενώ το πρωί της Κυριακής πραγματοποίησε κάποιες επισκέψεις, χωρίς ωστόσο να δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα. Η επίσκεψη Κεφαλογιάννη προκάλεσε αναταράξη την τοπική Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Μανώλης Φραντζεσκάκης εκ μέρους της ΝΟΔΕ Καβάλας άφησε δημοσίως αιχμές για αυτούς που κατάρτισαν το πρόγραμμα της κυρίας Κεφαλογιάννη, ενώ οι συνεργάτες της πρώην υπουργού διέψευσαν την ύπαρξη θεσμικών επαφών, κάνοντας λόγο για άκρος ιδιωτική επίσκεψη.